Η Ασημίνα Χατζιανδρέου παραχώρησε συνέντευξη στην κάμερα της εκπομπής του Αλφα, Happy Day, κατά την οποία μίλησε για τη διαμάχη της ίδιας και του Χρήστου Δάντη με τον Τριαντάφυλλο, ενώ προχώρησε και σε μια πιο προσωπική εξομολόγηση σχετικά με τη σχέση της με τον τραγουδιστή. Σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στο πρόσφατο παρελθόν είχε μιλήσει για το γάμο τους, λέγοντας μέσα σε άκρες πως θα γίνει, αλλά θα είναι σε κλειστό κύκλο και δεν θα το μάθει κανείς. Παρόλα αυτά, μέχρι τώρα δεν είχε παραδεχθεί πως είχε γίνει πρόταση γάμου και πως ετοιμάζονται όντω να κάνουν το επόμενο βήμα, αφού και εκείνο έλεγε πως δεν θέλει πέμπτο η εξομολόγηση της Ασημίνας Χατζιανδρέου για την πρόταση γάμου του Χρήστου Δάντη. Αυτό, ωστόσο, άλλαξε. Εφόσον αυτή τη φορά η πρώην παίκτρια του Survivor αποκάλυψε πως ο Χρήστος δάντι της έκανε πρόταση γάμου και έδωσε κάποιες λεπτομέρειες για το πού και πότε συνέβη αυτό το ευχάριστο γεγονός για το ζευγάρι. Είναι δικαίωμα του Χρήστου να πει όμικρον με τόνο, τι θέλει, αλλά δεν έχει λόγο να βρίσκεται συνέχεια σε όλο αυτό που λέγεται Survivor. Τον βάζανε εκείνοι με δημοσιεύσεις τους. Όταν είδα τη συνέντευξη του τριαντάφυλλου έτρεξα να κάνω προπόνηση γιατί δεν ήταν καλά τα νεύρα μου εκείνη την ώρα. Η απάντηση μου στο Χρήστο ήταν να μην απαντήσει σε τίποτα, γιατί σε βλακώδη πράγματα δεν απαντάμε, Είπε χαρακτηριστικά για το σχετικά με την πρόταση γάμου. Δήλωσε: Η πρόταση γάμου έγινε στην περιοδία του στη Βοστόνη. Ήμασταν πάνω στο ελικόπτερο και μου έδωσε ένα δαχτυλίδι. Δεν θα πω αν είπα το ναι, αλλά σίγουρα το φοράω, να τον έχω μαζί μου συνέχεια. Και κατέληξε: Εγώ θέλω να είμαι καλά οικονομικά και επαγγελματικά, να έχω φτιάξει το μέλλον μου, τη δουλειά μου και όμικρον με τόνο, τι έρθει στο μέλλον θα είναι για καλό.